Πρωτόγνωρε, σηκώνεσαι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια στο Ηράκλειο, αυτό της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, καθώς ο κορονοϊός άλλαξε τα δεδομένα. Ένας αλλιώτικος εορτασμός που φέτος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις νέες συνθήκες τις οποίες διαμόρφωσε η πανδημία και το προσκύνημα ήταν αποστηρωμένο βάσει όλων των αυστηρών μέτρων για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Φέτος, όπως γνωρίζουμε, ο Δήμος δεν επέτρεψε να στηθούν πάγκοι. Όμως το θρησκευτικό συνέστημα των πιστών, οι οποίοι έρχονται όχι μόνο τη μέρα μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, αλλά και όλο τον χρόνο, έρχονται οι πιστοί ευλαβικά να ανάψουν το κερί. Ήρθα και φέτος με τα πόδια. Με τα πόδια, από πού? Τσικασάνους. Κάθε χρόνο και έχουμε και μπάγκο, αλλά φέτος, έτσι που ήρθαν τα πράγματα. Δεν πειράζει. Κάθε χρόνο ερχόμαστε. Αλλά ο φέτος πιο ωραία από τα άλλα χρόνια. Ησυχία. Ο φετινός εορτασμός της Αγίας Μαρίνας ήταν ένα στοίχημα τόσο για τη Δημοτική Αρχή όσο και για την Εκκλησία της Κρήτης, καθώς κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί σειραίουν από την παραμονή στο ξακουστό μοναστήρι στη Βόνη για να τιμήσουν τη θαυματουργή εικόνα, ανάβοντας ένα κερί και εκπληρώνοντας το τάμα τους. Αυτή τη χρονιά όμως φαίνεται πως όλοι συμμορφώθηκαν στα αυστηρά μέτρα. Ωραία είναι φέτος, ωραία. Σημώσαμε κοντά το αυτοκίνητο. Δεν περπατήσαμε πολύ, μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Κάμε την προσευχή μας με ευλάβεια. Πολλοίς κόσμος, φέτος λίγος και κάθε χρόνο είναι, τι να σου πω, το κάτι άλλο, αλλά φέτος πράγμα. Έχει διαφορά. Εμάς περνούσαμε το χωριό με τις γαϊδάρες, με τα μουλάρια, με τις πατανίες. Κόσμος πολλής, ωραία. Πιστοί και ιερείς κάνουν λόγο για πρωτοφανείς συνθήκες. Ωστόσο, μάσκες και αντισηπτικά υπήρχαν παντού στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Οι προσκυνητές παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία με κατάνοιξη, μα πάνω απ' όλα με αίσθημα ευθύνης. Πιο ήρεμα τα πράγματα, καλύτερα, πιο κατανοητικά. Ναι. Πολύ καλύτερα. Τις χρωστάμε ένα κεράκι τουλάχιστον. Να είστε καλά και μη στεναχωριέστε για τους πάγκους και αυτά. Εντάξει, του χρόνου θα είναι και οι πάγκοι. Πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές. Μια χαρά είναι έτσι. Πώς φαίνεται φέτος? Άδειο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ο λαός του Θεού με την προσέλευσή του και στο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας μας θέτει όλους πρώτων ευθυνών μας, ιδιαίτερα τις πικραμένες αυτές τις μέρες που περνάμε με την απόφαση αυτή την θλιβερή που ελήφθηκε για την μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, την Αγία Σοφία. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, το προσκύνημα στη Βόνη θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 20 Ιουλίου, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διευκολυνθούν οι πιστοί που θέλουν να τιμήσουν την Αγία Μαρίνα.